στοιχειοθετήθηκαν πάνω σε συγκεκριμένες παραδοχές που ήταν η σύλληψη των οικογενειακών επιχειρήσεων, αυτό συμβαίνει στην ΚΟ, συνέβαινε στην ΚΟ και συμβαίνει, και η ανεργία των νέων επιστημόνων, περίπου 400-500, ως αποτέλεσμα της εθνικής οικονομικής κρίσης, με την ταυτόχρονη φθήνουσα πορεία του τουριστικού μας προϊόντος. Φθήνουσα πορεία την αναφέρουν οι καθηγητές που έχουν συντάξει στις ειδικές μελέτες και γενικό. Στους στόχους για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης προσθέθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στόχοι για την οργάνωση του νεοσύστατου Δήμου και την εξάλληψη των ανισοτήτων κελιμάτων στις περιοχές του ενιαίου Δήμου εξαιτίας των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και υστερήσεων. Ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τα προσεχή χρόνια εξαιτίας της νέας δημοτικής περιόδου και του νέου προγράμματος 2014-2020 απαιτεί την επικαιροποίηση του των βασικών δεδομένων, εξαιτίας των οποίων καθορίστηκε το προηγούμενο πρόγραμμα, το 2012-2014, ώστε οι στόχοι που θα θέσουμε να είναι επίκαιροι και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και του μεσοπρόθεσμου μέλλοντος. Τα συμπεράσματα από την εξέλιξη της υλοποίησης των στόχων που θέσαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφού είναι γνωστό ότι η επιτυχία των αναπτυξιακών στόχων ως προϋπόθεση έχουν την αντικειμενική τεκμηρίωση των αιτίων που θα τα επηρεάσουν. Στα θετικά συμπεράσματα της εξέλιξης του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 μπορούμε να αναφέρουμε την αποδοχή του καλλικρατικού εγχειρήματος από το σύνολο των πολιτών σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε την οικονομική αντοχή, το βλέπετε στα φυλάδια που έχουμε εκδώσει, την οικονομική αντοχή του Δήμου και των οργανισμών του και των επιχειρησιών του παρά τη λέλαπα της οικονομικής κρίσης των δημόσιων οργανισμών όλης της χώρας. Αυτά τα δύο δεδομένα, σε συνδυασμό με τα ενεξελίξη χρηματοδοτούμενα έργα, κυρίως στις υποδομές, δικαιολογούν την ανοχή των πολιτών παρά την κρίση στους φιλόδοξους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος που δεν σχετίζονται με τα συνηθισμένα της αυτοδιοίκησης αλλά με την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Αυτή η διαπίστωση είναι ένα επιπλέον θετικό συμπέρασμα. Όμως, η στήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων και οι συνεργασίες για την επιβίωσή τους, η αναζωογόνηση των τουριστικών περιοχών και των τουριστικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των νέων επιστημόνων σε καινοτόμες, όπως επιβάλλεται, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αν και άκρως απαραίτητη, δεν είναι εύκολη στόχη για έναν Δήμο, αφού θα πρέπει να περάσει από τις συνηθισμένες λειτουργίες του παρελθόντος, που κυρίως οι Δήμοι ασχολόντουσαν με τις υποδομές, σε άλλα επίπεδα που είναι σχετικά με την οικονομία και την ανάπτυξη. Ακριβώς αυτό το άλμα απαιτεί νέους μηχανισμούς, άλλα εργαλεία που πρέπει να εφεύρουμε ή πρέπει να τα δημιουργήσουμε ή πρέπει και να τα διεκδικήσουμε εάν θέλουμε ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης αυτού του περιεχομένου που επιμελείται και επομίζεται ο Δήμος μας να έχει επιτυχία. Οι διαπιστώσεις που θα σας αναφέρω αφορούν κυρίως το νησί της ΚΟ, ένα νησί των 35.000 κατοίκων, των περίπου 100-110.000 τουριστικών πυρηνών και του 7% περίπου του παραγόμενου στην Ελλάδα τουριστικού πλούτου. Και περιλαμβάνονται ως διαπιστώσεις σε τρεις ενότητες. Η πρώτη είναι η έλλειψη, και θα ήθελα να τις παρακολουθήσετε λίγο, η έλλειψη τοπικού σχεδίου ανάπτυξης πενταετούς διάρκειας, συμφωνημένο στα έργα και στις δράσεις από τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση. Σε νησιά όπως τη ΣΚΟ και μεγαλύτερα, αυτή η έλλειψη
αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Είναι άκρως αναγκαίο και απαραίτητο στη σημερινή εποχή του σκληρού ανταγωνισμού και της μεγάλης κρίσης να συντάσσεται και να δημοσιοποιείται από την κεντρική κυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο ένα ρεαλιστικό υλοποιήσιμο πρόγραμμα αναπτυξιακών έργων και δράσεων συμφωνημένο από την κεντρική διοίκηση, την περιφέρεια και τον Δήμο. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, πέραν των δυνατοτήτων και των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν ο Δήμος, η περιφέρεια και η κεντρική διοίκηση, πρέπει να λαμβάνει απαραίτητα υπόψη τις δυνατότητες και την αποδοχή της κοινωνίας, των επενδυτών και των εργαζομένων. Το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης, οι ικανότητες προσαρμογής, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι επενδυτικές δυνατότητες, οι δημιουργικές δυνάμεις και η αποδοχή του προγράμματος. Το συνεταιρίζεστε και η αλληλεγγύη, ιδίως στα νησιά που είναι άκρως απαραίτητες οι συνεργασίες. Αυτά είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις της επιτυχίας ενός τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος. Η τρίτη διαπίστωση αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων και των δράσεων, που είναι ένα ουσιαστικότατος παράγοντας για την επιτυχία ή την αποτυχία του προγράμματος, που θα έχει τραγικά αποτελέσματα αυτή η αποτυχία, κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στα κεφάλαια που θα επενδυθούν. Οι καθυστερήσεις οφείλονται, όπως γνωρίζουμε όλοι, στους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Αυτό ήθελα να πει με την περίεργη εκείνη φράση ο φίλος ο κ. Μακερίδης, στην πολυνομία και στο συγκεντρωτισμό της διοίκησης, που είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών για τη συμμετοχή τους στις επενδύσεις και στα προγράμματα. Φυσικά, εάν ληφθούν υπόψη τα χρονοδιαγράμματα, στα χρονοδιαγράμματα οι συνήθεις καθυστερήσεις που αφορούν εξάμηνα, χρόνο, δύο χρόνια από αυτά που σχεδιάσαμε και την ώρα που τα βάλαμε να υλοποιήσουν. Εάν λοιπόν αυτές τις καθυστερήσεις τις εντάξουμε στα προγράμματα, τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα μιλάμε για τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, αλλά για ένα πρόγραμμα, όπως συμβαίνει συνήθως, εκτελεστέων έργων. Αυτές οι τρεις ενότητες κινήτρων αλλά και κινδύνων αποτελούν τα συμπεράσματα της τριετούς εξέλιξης του επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατάθεση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου που θα καλύψει τουλάχιστον την εξαετία του 2014-2020. Ο Δήμος της Κόξης, περνώντας το στάδιο της ενοποίησης των οργανισμών των τριών Δήμων και δοκιμάζοντας ένα φιλόδοξο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης που έχετε στα χέρια σας και το οποίο συντάχθηκε πριν από δύο χρόνια, βρίσκεται στο σημείο να προσδιορίσει με αντικειμενικότερη ακρίβεια τα επόμενα βήματά του, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα που σας προανέφερα. Ποια είναι όμως η ομή πραγματικότητα? Από τα δεδομένα της σημερινής κατάστασης στην οικονομία της χώρας και τις γενικές προβλέψεις των επόμενων χρόνων, φαίνεται ότι τα περιθώρια αναπτυξιακών επενδύσεων από εθνικούς πόρους περιορίζονται και οι μόνοι διαθέσιμοι πόροι αναφέρονται στα συγκριματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, γεγονός που μας οδηγεί σε προσπάθειες πλήρους αξιοποίησής τους.